Πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση και να εκφράσω και τη χαρά μου, γιατί ανοίγω και φέτος το τραπέζι της διαβητικής νεφρικής νόσου ως πρώτος ομιλητής και θα κάνω την εισαγωγική ομιλία. Και όπως είπε και η Πρόεδρος, ένας στους τρεις διαβητικούς θα αναπτύξει κάποια στιγμή κάποια νεφρική βλάβη. Είτε τύπου 1 είτε τύπου 2. Ο διαβήτης είναι γνωστό ότι είναι το συχνότερο αίτιο που οδηγεί σε τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική εδώ και αρκετά χρόνια. Και περίπου είναι το 25%, ένας στους τέσσερις είναι διαβητικός από αυτούς που μπαίνουν σε αιμοκάθαρση. Ωστόσο, φαίνεται τα τελευταία χρόνια μια μικρή σταθεροποίηση των ασθενών, είναι η αλήθεια. Και οι επιπλοκές του διαβήτη είναι πολλές. Από το 90 ως το 2010, οι περισσότερες από αυτές έχουν μειωθεί. Εκτός ίσως από τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που φαίνεται ότι έχει μειωθεί, αλλά ίσως όχι τόσο πολύ όσο οι άλλες. Και σίγουρα αυτό οφείλεται στους καρδιολόγους. Καρδιολόγοι οι οποίοι έχουν αναπτύξει πάρα πολλές τεχνικές και οι ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη έχουν αυξήσει πολύ την επιβίωσή τους, ζουν πολλά χρόνια και στο τέλος φτάνουν και στα τελικά στάδια της χρόνιας νεφρικής νόσου. Και γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η νόσος, είναι τόσο σημαντική? Ναι, είναι σημαντική για το διαβητικό. Τριπλασιάζει ως και πενταπλασιάζει τον κίνδυνο για συνολική θνητότητα. Πενταπλασιάζει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή θνητότητα. Και όχι μόνο αυτό, πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για μη καρδιαγγειακή θνητότητα, 3 με 5 φορές. Άρα μας ενδιαφέρει. Και ας πάμε στα βασικά, τι εννοούμε χρόνια νεφρική νόσο? Εννοούμε τη διαταραχή της δομής ή της λειτουργίας των νεφρών, που είναι παρούσες για πάνω από 3 μήνες, με συνέπειες για την υγεία. Και τα κριτήρια της, είτε έχουμε λευκοματουρία, που μας ενδιαφέρει εδώ στο διαβήτη, είτε μπορούμε να έχουμε άλλες διαταραχές του ισήματος των ούρων, ηλεκτρολυτικές διαταραχές ή ανατομικές, ή και GFR κάτω από 60. Και να σας θυμίσω λίγο κάτι που δεν άλλαξε εδώ και πολλά χρόνια, το πώς κάνουμε την διαστρωμάτωση της αλβουμινουρίας. Είτε κάποιος είναι νόρμο αλβουμινουρικός, έχει κάτω από 30 μιλιγκράμμ αλβουμίνη ανά γραμμάριο κρεατινίνης, είτε είναι μικρό αλβουμινουρικός, 30 με 300, και πάνω από 300 λέμε ότι έχουμε αλβουμινουρία, μάκρο αλβουμινουρία. Χρειαζόμαστε 2 από τα 3 δείγματα σε σποτ ούρων μέσα σε 3 με 6 μήνες για να βάλουμε τη σφραγίδα μας. Και τα K-Digo το 2012 δεν άλλαξαν καθόλου αυτά εδώ τα όρια, παρέμειναν τα ίδια. Και μας με αυτά παραδοσιακά θα μιλάμε. Άρα ένας διαβητικός έχει χρόνια νεφρική νόσο, μπορεί να μην έχει όμως διαβητική νεφρική νόσο, να πάσχει από κάτι άλλο, μια άλλη συστηματική νόσο, ισχαιμική νόσο ή να χρειάζεται βιοψία να βρούμε τι έχει, αλλά συνήθως έχει διαβητική νεφρική νόσο. Και το 2007 δόθηκε ο ορισμός της διαβητικής νεφρικής νόσου και είναι η πιθανή διάγνωση νεφρικής νόσου που οφείλεται στο διαβήτη. Και τα K-DOGI του Αμερικάνικου Ιδρύματος Νεφρικών Παθήσεων είπαν ότι η διαβητική νεφροπάθεια την αφήνουν σαν ορισμό μόνο για αυτούς που έχουν διαβητική πειραματοπάθεια με βιοψία. Η ADA το 2019 δίνει τον ορισμό της διαβητικής νεφρικής νόσου ως μια κλινική διάγνωση που χαρακτηρίζεται από την παρουσία αλβουμινουρίας ή και μείωση του GFR επί απουσίας κλινικής ή εργαστηριακής ένδειξης άλλης νόσου. Και μας λέει και τυπικά από τι χαρακτηρίζεται και νομίζω τα ξέρουμε όλοι, το διαβήτη, αλβουμινουρία χωρίς αιματουρία, διαβητική εφιβληστεροειδοπάθεια και πιθανώς υπέρταση. Δεν τελειώνει όμως εκεί. Πριν τελειώσει την παράγραφο γράφει μειωμένη GFR χωρίς αλβουμινουρία, αναφέρεται τόσο σε τύπου 1 όσο και σε τύπου 2 και σιγά σιγά αυτό εδώ όσο ανεβαίνει ο επιπολασμός του διαβήτη φαίνεται ότι γίνεται και συχνότερο. Χωρίς αλβουμινουρία.
Και φαίνεται πραγματικά από μεγάλες μελέτες ότι αλλάζει το τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται ο ζαχαρώδης διαβήτης. Ενώ η χρόνια νεφρική νόσου στους διαβητικούς παραμένει περίπου σταθερή, φαίνεται ότι ο επιπολασμός της αλβουμινουρίας μειώνεται, ενώ ο επιπολασμός των ασθενών με GFR κάτω από 60 αυξάνεται μέσα σε μια περίοδο 26 ετών από το 88 ως το 14. Άρα έχουμε δύο φαινότυπους. Τον αλβουμινουρικό φαινότυπο που έχουμε αλβουμινουρία, όπου είναι η κλασική που γνωρίζουμε όλη διαβητική νεφροπάθεια, και την μη αλβουμινουρική διαβητική νεφρική νόσο που λέγεται, τη λένε μερικοί, μη αλβουμινουρική διαβητική νεφροπάθεια. Μερικοί λένε ότι έχουμε και έναν άλλο φαινότυπο όπου πέφτει το GFR αρκετά χαμηλά, μπορεί να πέσει κάτω από 60, κάτω από 30 και τότε να εμφανιστεί πιθανώς αλβουμινουρία ή πιθανώς και όχι. Και τότε λέμε ότι έχουμε ένα φαινότυπο με προοδευτική μείωση της νεφρικής λειτουργίας. Άλλοι λένε ότι γενικά θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ότι έχουμε διαβητικό νεφρό, βάζοντας τα όλα μέσα σε ένα μεγάλο πλαίσιο. Επιδημιολογικά, η μη αλβουμινουρική νόσος στον τύπου 2 είναι πάρα πολύ συχνή. Στις διάφορες μελέτες αυτές, κυρίως τύπου 2 ασθενείς παρά τύπου 1, έχει φανεί ότι περίπου ο ένας στους δύο διαβητικούς έχει μη αλβουμινουρική διαβητική νεφρική νόσο. Και δύο προοπτικές μελέτες θα σας δείξω, εδώ σε τύπου 1, η γνωστή μας DCCT, όπου έχει φανεί ότι ο ένας στους 4 τύπου 1 διαβητικός θα χάσει GFR και θα φτάσει σε GFR κάτω από 60, χωρίς ποτέ να αναπτύξει αλβουμινουρία. Και από την γνωστή μας επίσης UKPDS, ξέρουμε ότι ο ένας στους δύο από τους διαβητικούς τύπου 2 θα φτάσει σε GFR κάτω από 60, πάλι χωρίς να αναπτύξει αλβουμινουρία, χωρίς να περάσει από αυτό το στάδιο. Και πού πιθανολογούμε ότι οφείλεται αυτό? Κυρίως πιθανολογούμε το ότι οφείλεται στη μεγάλη ηλικία των ασθενών. Πραγματικά φαίνεται ότι η αλβουμινουρία μειώνεται σε αυτούς που είναι ο επιπολασμός της, σε αυτούς που είναι κάτω από 65 χρόνια, ενώ ανεβαίνει ο επιπολασμός των ασθενών που έχουν GFR κάτω από 60, ποιον ασθενών, αυτών που είναι άνω των 65 ετών. Και παραδοσιακά θέλω να σας δείξω τη φυσική πορεία της κλασικής διαβητικής νεφροπάθειας. Πριν από 40 χρόνια περιγράφτηκε αυτή από τον Μόγκενσεν. Άρχισε σιγά σιγά να αμφισβητείται σε κάποια σημεία της. Χαρακτηριστικά έχουμε στην αρχή υπερδιήθηση, κυρίως στον τύπο 1 διαβήτη, αλλά περίπου το ίδιο ισχύει και στον τύπο 2. Έχουμε το δεύτερο στάδιο της υποκλινικής νεφροπάθειας με την μικροαλβουμινουρία και την υπέρταση. Το τρίτο στάδιο που πάμε στη μακροαλβουμινουρία και αρχίζει και πέφτει η GFR. Και το τέταρτο στάδιο το τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Ωστόσο δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Τι έχει φανεί? Ότι από αυτούς που είναι μικροαλβουμινουρικοί, ένα ποσοστό περίπου 40% δεν θα οδηγηθούν στην αλβουμινουρία, αλλά θα γίνουν νόρμο αλβουμινουρικοί. Θα έχουμε ύφεση της μικροαλβουμινουρίας, τόσο σε τύπου 1, όσο και σε τύπου 2. Πού οφείλεται τελικά αυτή η αύξηση του επιπολασμού αυτού του φαινοτύπου, του μη αλβουμινουρικού? Σίγουρα στην ηλικία. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι αναστολή του άξονα και επίσης οι εντατικές θεραπείες που δίνουμε, η αντιυπεργλυκαιμική, η πολυπιδεμική, η αντιυπερταστική και η διακοπή του καπνίσματος. Και ποια τα χαρακτηριστικά συνήθως των ασθενών που έχουν μη αλβουμινουρική νεφρική νόσο? Είναι γυναίκες, μη καπνίστριες, έχουν σε χαμηλότερο ποσοστό αμφιβληστροειδοπάθεια σε σχέση με αυτούς που έχουν GFR κάτω από 60 και έχουν αλβουμινουρία, και έχουν σε χαμηλότερο ποσοστό καρδιαγγειακή νόσο, σε σχέση πάλι με τους αλβουμινουρικούς που έχουν GFR κάτω από 60.
Παθοφυσιολογικά υπάρχει διαφορά. Προσπάθησαν να βρουν κάποια αν υπάρχει διαφορά. Ξέρουμε στην κλασική διαβητική νεφροπάθεια και θα ακούσουμε ίσως ορισμένα πράγματα παρακάτω ότι οι παράγοντες είναι γενετικοί, μεταβολικοί, αιμοδυναμικοί, ανοσολογικοί. Στην μυαλβιμινουρική έχει ενοχοποιηθεί ότι μπορεί να παίζουν ρόλο μικρά επεισόδια οξείας νεφρικής βλάβης που ξέρουμε ότι οδηγούν σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου. Ίσως η φλεγμονή να είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό, ότι η ΕΝΕΦ-α παίζει ρόλο. Ίσως να έχουμε σε μεγαλύτερο ποσοστό αρτηριοσκλήρηση ή και απόπτωση. Χωρίς τίποτε από όλα αυτά να έχει αποδειχθεί. Ιστολογικά εδώ σας δείχνω την κλασική ταξινόμηση της διαβητικής νεφροπάθειας, της αλβιμινουρικής και να σας δείξω δύο πράγματα, γιατί αργότερα η κυρία Σαμπάνη θα μας πει. Έχουμε σπειραματικές αλλοιώσεις, όχι όμως μόνο, έχουμε και αλλοιώσεις του διάμεσου ιστού και βλάβες στα αγγεία. Και έχει πιθανολογηθεί ότι στη μη αλβιμινουρική νεφρική νόσο έχουμε μεγαλύτερες βλάβες στο διάμεσο ιστό και στα αγγεία παρά στο σπείραμα. Και πραγματικά μία μελέτη εδώ, πολλές μελέτες δεν υπάρχουν, ούτε είναι πολύ μεγάλες βέβαια με βιοψίες, μία μελέτη εδώ δείχνει ότι σε τύπου 2 διαβητικούς πραγματικά η διάμεση φλεγμονή και οι βλάβες στο διάμεσο ιστό είναι μεγαλύτερες σε αυτούς που δεν έχουν αλβουμινουρία σε σχέση με αυτούς που έχουν αλβουμινουρία. Και σε τύπου 1, εδώ σε τύπου 1 είμαστε σχεδόν σίγουροι, κάνανε και βιοψία σε αυτούς που έχουν GFR πάνω από 60 και δεν έχουν αλβουμινουρία και σε αυτούς που έχουν GFR κάτω από 60, δηλαδή έχουν χρόνια νεφρική νόσο, σχεδόν όλοι είχαν σπειραματικές βλάβες. Άρα έχουμε μάλλον τον κλασικό τύπο της διαβητικής νεφροπάθειας που ξέρουμε. Κλινικά φαίνεται ότι έχει συσχεθεί με μακροαγγειοπάθεια. Σε αυτή τη μικρή γενικά μελέτη έχει φανεί ότι παρότι αυξάνεται όταν πάνε στο τρίτο στάδιο η αλβουμινουρική, αυξάνεται το ποσοστό της αμφιβληστροειδοπάθειας. Το ποσοστό στους μη αλβουμινουρικούς που αυξάνεται που μειώνεται ο σφυροβραχιόνιος δείχτης, που αυξάνεται η περιφερική αρτηριακή νόσος, είναι ακόμα μεγαλύτερο. Άρα έχουμε σε μεγαλύτερο ποσοστό μάλλον μακροαγγειοπάθεια. Και ξέρουμε ότι αυτοί που έχουν χαμηλή GFR έχουν πιθανώς και μεγαλύτερες ενδονεφρικές αντιστάσεις. Και όταν μελέτησαν αυτές τις ενδονεφρικές αντιστάσεις τους διαβητικούς, είδανε πραγματικά ότι αυτοί που έχουν κάτω από 60 με τις λευκές μπάρες, έχουν μεγαλύτερη αντίσταση, άρα έχουν μεγαλύτερες βλάβες. Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία συσχέτιση με την αλβουμινουρία, είτε ήταν νόρμο, είτε ήταν μίκρο, είτε ήταν μάκρο. Είναι άρα η αλβουμινουρία ο καλύτερος δείκτης πρόγνωσης που έχουμε? Αυτή τη στιγμή ίσως ναι. Ωστόσο, πολλά μελετώνται και για ορισμένα από αυτά θα ακούσουμε αργότερα από την κυρία Στάνγκου αν κάτι μπορεί να μας βοηθήσει τόσο στην αλβουμινουρική όσο και στη μη αλβουμινουρική πλέον διαβητική νεφροπάθεια. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτά που γνωρίζουμε και έχουν εδώ και πολλά χρόνια σταθεροποιηθεί και είναι ακλόνητα σχεδόν, ότι η αλβουμινουρία παίζει ρόλο. Όσο περισσότερο και μεγαλύτερος ο βαθμός της αλβουμινουρίας, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να εξελιχθεί η νεφρική νόσο σε τελικού σταδίου. Και παίζει ρόλο και στη θνητότητα. Αυτός που έχει αλβουμινουρία και έχει GFR κάτω από 60, σε σχέση με αυτόν που δεν έχει αλβουμινουρία, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο θνητότητας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει βέβαια και σε αυτούς που έχουν GFR πάνω από 60. Άρα η αλβουμινουρία παίζει σοβαρό ρόλο. Μία μεγάλη μελέτη από την Ιταλία εδώ, από τη διπλανή μας Ιταλία. Και θα περάσω στη θεραπεία, αν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της αλβουμινουρικής και της μη αλβουμινουρικής. Σίγουρα δεν θα μπορούσα να παραλείψω να πω για όλα τα μη φαρμακευτικά μέσα που διαθέτουμε και θα πρέπει πάντα να τα χρησιμοποιούμε. Ωστόσο, όσον αφορά τους αναστολείς του άξονα, σίγουρα τους δίνουμε στην αλβουμινουρική διαβητική νεφροπάθεια. Στη μη αλβουμινουρική
Σίγουρα, επειδή οι περισσότεροι έχουν υπέρταση, αν είναι υπερτασική θα μπορούσαμε να διαλέξουμε ένα τέτοιο φάρμακο. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει υπέρταση, δεν συστήνεται να δώσουμε αναστολέα το άξονα, γιατί μάλλον δεν θα μπορέσουμε να αναστείλουμε την εξέλιξη της διαβητικής νεφρικής νόσου. Πιθανώς η πεντοξυφιλίνη έχει κάποιες θετικές μελέτες, σε αλβουμινουρικούς κυρίως, και φυσικά όπως όλοι ξέρετε, τα τελευταία χρόνια η αναστολή στον SGLT2 και οι αγωνιστές των GLP-1, των υποδοχέων, αλλά και οι ανταγωνιστές των υποδοχέων των αλτοκορτικοστεροειδών, φαίνεται ότι και αυτοί θα μπουν κάποια στιγμή κάπως στο παιχνίδι. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που τρέχουν, κάποια θετικά αποτελέσματα στην αλβουμινουρία υπάρχουν, ακόμα στην εξέλιξη της GFR δεν έχουμε κάποια solid evidence. 2 minutes. Και θα μου επιτρέψει ο κύριος Σαραφίδης να δείξω 2-3 διαφάνειες για τη θεραπεία. Οι αναστολές του SGLT2 μειώνουν την λευκοματουρία, μειώνουν την αλβουμινουρία, τόσο στους μακροαλβουμινουρικούς, στους μικρο, αλλά και στους νορμοαλβουμινουρικούς μειώνουν τη λευκοματουρία σε κάποιο ποσοστό. Άρα ίσως θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και στους νορμοαλβουμινουρικούς. Για ποιο λόγο? Γιατί φαίνεται ότι και μέσα στα επίπεδα της νορμοαλβουμινουρίας, όσο μικρότερη είναι η αποβολή αλβουμίνης, τόσο μικρότερη είναι και η απώλεια GFR που έχουμε. Άρα έχουμε ένα φάρμακο που ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Και μία μετανάλυση εδώ των μελετών, η οποία έχει σκληρά καταληκτικά σημεία, 50% απώλεια της νεφρικής λειτουργίας, τελικό στάδιο ή θάνατος από νεφρική νόσο, και έγινε μία διαστρωμάτωση ανάλογα με το GFR των ασθενών και φάνηκε ότι παντού βοηθάει, ως και σε επίπεδα κάτω από 45. Διαστρωμάτωση σε σχέση με την αλβουμίνη που μας ενδιαφέρει. Βοηθάει όλους, και αυτούς που έχουν κάτω από 30 και τους νορμοαλβουμινουρικούς και φυσικά ιδιαίτερα τους ασθενείς με μακροαλβουμινουρία. Και πλέον μαζεύτηκε η Επιτροπή του FDA μαζί με κάποιους Ευρωπαίους και είπανε ας ιεραρχήσουμε τα κριτήρια, να δούμε τι κριτήρια, ποια είναι τα σκληρά καταληκτικά σημεία που θα έχουμε στην νεφροπάθεια. Θα έχουμε την αλβουμινουρία σαν καταληκτικό σημείο ή κάτι άλλο. Και τα ιεράρχησαν αυτά εδώ τα κριτήρια, αυτά είναι τα major kidney outcomes μπορούμε να πούμε και όχι τα MACE. Και φάνηκε ότι όταν έγινε μια μετανάλυση, εδώ θα σας δείξω για τους GLP-1, όταν συμπεριλήφθηκε η μακροαλβουμινουρία, σε αυτή τη μετανάλυση εδώ, φάνηκε ότι όλα ήταν καλά, βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά όταν κάναν την ανάλυση χωρίς την μακροαλβουμινουρία, τότε φάνηκε ότι μάλλον ακουμπάει στο ένα, άρα πιθανώς δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι βοηθάνε στα τελικά καταληκτικά σημεία. Ωστόσο, αφού τα βρήκαμε αυτά, έγινε μία ανάλυση σε ασθενείς κάτω των 60, αυτό εδώ ανακοινώθηκε πριν μια εβδομάδα στο Kidney Week, σε ασθενείς κάτω των 60 ml και φάνηκε ότι η ντούλα γλουτίδη μπορεί να βοηθήσει και σε σκληρά καταληκτικά σημεία. Φυσικά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν ασθενείς με μακροαλβουμινουρία. Συμπερασματικά, η διαβητική νεφρική νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικούς φαινότυπους, τον αλβουμινουρικό και τον μη αλβουμινουρικό. Οι θεραπείες οι οποίες εφαρμόζουμε γενικά σε όλους τους παράγοντες οδήγησαν στον αυξημένο επιπολασμό του μη αλβουμινουρικού φαινότυπου. Χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες οι οποίες θα μας βοηθήσουν, τόσο κλινικές ή ίσως και ιστολογικές. Θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε αν υπάρχει κάποια διαφορετικότητα και πώς μπορούμε αυτή να την αντιμετωπίσουμε, αν και στον τύπο 1 φαίνεται ότι κυριαρχεί η κλασική διαβητική νεφροπάθεια και φαίνεται ότι η ευρεία διάδοση των καινούριων θεραπείων που έχουν ήδη
έρθει και έχουμε στη φαρέτρα μας, θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο αυτόν τον φαινότυπο της μη αλβουμινουρικής νεφρικής νόσου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουχνικά. Εξαιρετική εισήγηση. Υπάρχει κάποιο σχόλιο, ερώτηση από το ακροατήριο? Ναι, παρακαλώ. Λέγομαι Αδαμάντιος Μπουρδάκης και είμαι παθολόγος, διαβητολόγος στα Τρίκαλα. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Εγώ όμως, να σας πω την αλήθεια, τρόμαξα με αυτά που άκουσα, με την έννοια ότι ένας πρώιμος δείκτης επηρεασμού της νεφρικής λειτουργίας στους αρρώστους μας είναι ο δείκτης ACR, που ουσιαστικά αυτό μετράμε, την αλβουμινουρία. Δηλαδή, τώρα αυτή είναι τόσο συχνή η μη αλβουμινωρική έκπτωση νεφρικής λειτουργίας, πώς εμείς θα μπορούμε να ξέρουμε ότι συμβαίνει στον άρρωστό μας? Γιατί άμα φτάσει να επηρεαστεί το GFR, νομίζω θα είναι προχωρημένο σε στάδιο. Πώς δηλαδή εμείς μπορούμε πρώιμα πλέον να διαγνώσουμε στην καθημερινή πράξη ή να προβληματιστούμε ότι κάτι συμβαίνει σχετικά με τον άρρωστό μας όταν έχει τη μη αλβουμινουρική? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πλέον, όπως είπατε, το ACR, Albumin Creatinine Ratio, είναι πολύ βασικό, αλλά πραγματικά μπορεί ή τα stick urine που μας το δείχνουν, είτε οι μετρήσεις που μπορούμε να κάνουμε, να είναι αρνητικές και δεν θα ξέρουμε αν έχει, μη αλβουμινουρική νόσο. Έχουμε πλέον το πολύ εύκολο εργαλείο της GFR. Με τη CKD Epi, ο οποιοσδήποτε μπορεί να δει αν η GFR πέφτει και πόσο ταχαίως πέφτει σε όλους τους ασθενείς μας και ίσως να υποπτευθεί. Εξάλλου, ακόμα τα εργαλεία για την θεραπεία της μη αλβουμινουρικής νόσου δεν είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένα. Ίσως αυτά τα καινούρια αντιδιαβητικά, αντιυπεργλυκαιμικά φάρμακα μας βοηθήσουν στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την νόσο. Ως τώρα, εκείνο που αντιμετωπίζαμε αν κάποιος είχε 80 GFR, ως τώρα ήτανε το αν θα έχει αλβουμινουρία και να προσπαθήσουμε με τους αλφαμέα όλοι μας ή με τους αλφαταφένα να μειώσουμε την αλβουμινουρία και λέγαμε ότι αν μειώσουμε, ξέρω εγώ, σε κάποιο ποσοστό την αλβουμινουρία, όλα θα πάνε καλύτερα. Τώρα πραγματικά έχουμε καινούρια φάρμακα που δρούνε και σε μία αλβουμινουρικούς και πιθανώς θα πρέπει να μετράμε πάντα τη CKD Epi με βάση την κρεατινίνη και αν έχουμε κάποια ταχεία εξέλιξη θα πρέπει πάντα να σκεφτούμε, αν και τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπουν πρώτης γραμμής μετά από κάποιες καρδιολογικές ήδη μελέτες που έχουν γίνει, νομίζω ότι θα γίνουν πρώτης γραμμής και θα τα παίρνουν σχεδόν όλοι. Αλλιώς δεν μπορεί κάποιος να το υποπτευθεί εύκολα. Αν έχει GFR κάτω από 60, εκεί δεν συζητάμε, τότε έχουμε χρόνια, όπως είπατε κι εσείς, χρόνια νεφρικινός. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Και συμβουλευόμαστε και νεφρολόγο. Εντάξει, πάντα αν η GFR αρχίσει και πέφτει κάτω από 60, τότε τα complication και οι επιπλοκές είναι διάφορες και πιθανώς θα χρειαστούμε, βέβαια τα guidelines λένε σε χαμηλότερο βαθμό, αλλά θα χρειαστούμε τη βοήθεια νεφρολόγου. Ιδιαίτερα εάν είναι ταχεία επιτείνωση, αυτό που είπατε, και φάνηκε ότι σε ένα ποσοστό και στο ζαχαρόδι διαβήτη τύπου, αν μου επιτρέπετε κύριε Τσουχνικά, να συμπληρώσω, τύπου 1 και τύπου 2, σε μεγάλες μελέτες, γύρω στο 10-15% θα είναι πολύ γρήγορη η απώλεια της νεφρικής λειτουργίας. Μιλάμε για επίπεδα πάνω από 10 ml το χρόνο, που σημαίνει ότι σε 4 χρόνια κατάληξε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, να τονίσω, το είπε και ο κύριος Τσουχνικάς, κάνετε εκτός από αυτό στους ασθενείς σας και GFR, estimated GFR με CKD Epi, υπάρχει online, διαθέσιμο. Την επαναλαμβάνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα και δείτε στον χρόνο ότι υπάρχει σημαντική απώλεια, δηλαδή πάνω από 3, ιδιαίτερα πάνω από 3 ml ανά λεπτό, θέλει πιο εντατική αντιμετώπιση. Ναι, παρακαλώ. Πίσω από την κολόνα είναι μια κυρία. Γεια σας, λέγομαι Λυκούδη Παθολόγος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Στους ασθενείς με χρόνια μικροβιουρία, ηλικιωμένους, διαβητικούς κτλ. Που βρίσκουμε συνεχώς ανάπτυξη μικροβίων στα ούρα. Επηρεάζεται πρώτον η αλβουμινουρία και αν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά
τη θεραπευτική αυτών των ασθενών, γιατί δεν δίνουμε πάντα, χωρίς κλινική συμπτωματολογία, έτσι, δεν δίνουμε αντιβιώσεις πάντα σε αυτούς. Ναι, η αλβουμινουρία φυσικά επηρεάζεται. Θα πρέπει να μην έχουμε λίμωξη έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε το ACR που είπε και ο συνάδελφος, έτσι, να δούμε το λόγο αλβουμίνης προς κρεατινίνη. Αν υπάρχει οποιαδήποτε λίμωξη, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Όσον αφορά την ασυμπτωματική μικροβιουρία στους διαβητικούς ηλικιωμένους γυναίκες ή οτιδήποτε, καλύτερα θα ήταν να μην την πολυθεραπεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι, κύριε Τσοχνικά. Να περάσουμε στον επόμενο.